να πάρουν κάποια πλάνα, καθώς θα είναι η ώρα του λεγόμενου photo opportunity. Θα δώσουμε λίγο χρόνο για να πάρουν τις θέσεις τους και, οι αξιωματούχοι. Φέρεσε μόνο αυτό. Ακούμε τι σου λέει. Είμαστε λοιπόν στο εσωτερικό, εκεί όπου σε λίγο θα μπει η διαπραγμάτευση στα βαθιά. Εκεί όπου στις... The day is nice in any way, but I'm saying. Ωραία μέρα, λέει ο κύριος Κοβιάς, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών. I'm hoping that we can make the real, the right progression. Λοιπόν, ο κύριος Κοκκιάς, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη στο χώρο και ο κύριος Τσαβούσογλου τώρα. Και ο κύριος Ακίδη. Χειραψίες στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με όλους τους αξιωματούχους. Και τώρα θα ληφθούν οι καθιερωμένες φωτογραφίες. Λοιπόν, το χρονικό περιθώριο που δόθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για λήψη πλάνων αλλά και των καθιερωμένων φωτογραφιών πριν ξεκινήσει το σημερινό πρόγραμμα με την διεθνή διάσκεψη βεβαίως στις 12, τώρα δηλαδή, για μία ώρα. Είμαστε σε ζωντανή σύνδεση, ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία και τώρα είμαστε έτοιμοι να μπούμε σιγά σιγά στα βαθιά. Θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στη ζωντανή σύνδεση. Αφήνω την εικόνα να μιλήσει, μήπως υποθεί κάτι από τους αξιωματούχους. Yes.
Wait, just official. Έχουν αποχωρήσει λοιπόν οι αξιωματούχοι από το χώρο. Βλέπετε και τα μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι δρακόντια, όπως είναι αναμενόμενο, λόγω και της εκεί παρουσίας του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ακόμα και οι μέλη των επισήμων αντιπροσωπιών αντιμετωπίζουν μια δυσκολία να περάσουν. Παίρνουν τις θέσεις τους τώρα τα εμπλεκόμενα μέρη. Βλέπουμε την κυρία Μογκερίνη. Προετοιμάζεται και ο κύριος Τσαβούσογλου. Έχει πάρει τη θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, έχει στο πλευρό του τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Χρυστοδουλίδη και τον διαπραγματευτή, τον κύριο Μαυρογιάννη. Προετοιμάζεται από ό,τι βλέπουμε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λοιπόν, για να υπογράψω. Προσέφερα ένα κουτί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και είπε πολύ χαρακτηριστικά «Είναι η πένα για να υπογράψω». Βεβαίως, όταν το άνοιξε, είπε κάτι για σοκολάτα. «Η πένα για να υπογράψω» ήταν η πρώτη αναφορά. Μεταξύ σοβαρού και αστείου. Και ο κύριος Σακιντζή, στη θέση του. Έλα, να σταματήσω. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να ξεκινήσει η διεθνής διάσκεψη για την Κυπριακή Δημοκρατία στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του κυρίου Αντώνιο Κουτέρες. Θα πάρει μία ώρα η διαδικασία αυτή. Μετά θα ακολουθήσουν χωριστές συναντήσεις του κυρίου Κουτέρες με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ακολούθως με τον κύριο Ακιντζή, ενώ στη συνέχεια ο κύριος Ακιντζή θα έχει και μία συνάντηση με την κυρία Μογκερίνη. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί στη συνέχεια με χωριστές συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με τις εγγυήτριες δυνάμεις, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, είναι η ώρα που απομακρύνονται όλοι από το χώρο για να μπορέσει να ξεκινήσει η διεθνής διάσκεψη για την Κύπρο. Λοιπόν, υπενθυμίζω βεβαίως ότι ο Χρήστος Χαραλάμπους, απεσταλμένος μας, είναι εκεί και παρακολουθεί τις εξελίξεις για οτιδήποτε προκύψει είτε στο προσκήνιο είτε στο παρασκήνιο. Θα μας τήρει ενημέρους. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει τώρα κάποια παρέμβαση ή όχι ακόμα. Με ενημερώνετε πολύ καλά. Παρακολουθούμε έτσι τις διαδικασίες εκένωσης της αίθουσας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κλείνουν, κυρίες και κύριοι, πόρτες για να ξεκινήσει η διεθνής διάσκεψη για την Κύπρο στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με μια μικρή καθυστέρηση 7 λεπτών. Λοιπόν, την ώρα που συμβαίνουν αυτά, κυρίες και κύριοι, στο κράν,